Έλα. Πάμε μέχρι την Κωνσταντινούπολη. Πάμε στον Νίκο Νανούρη να πούμε την καλημέρα μας. Εδώ είχαμε ένα ακραίο παραλήρημα Μπαχτσελή. Τι είπε πάλι? Καλώς καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα, καλημέρα την Κωνσταντινούπολη. Ναι, ο κυβερνητικός εταίρος της Ταγί Περντογάν, ο Ντεβλέτ Μπαχτσελή, προχώρησε σε μια ομιλία εθνικιστικού περιεχομένου, θα λέγαμε ξεκάθαρα, μιλώντας στην κοινοβουλευτική του ομάδα. Αναφέρθηκε και στι διεκδικήσει, τι βλέπει δηλαδή ο ίδιος, τι θα ήθελε να πάρει η Τουρκία. Και αυτό που και δεν κρύφτηκε καθόλου, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο, η κραυγή στην οποία σύμφωνα με αυτή ακολουθεί είναι να πάρει η Τουρκία πίσω τη Δυτική Θράκη, τη Θεσσαλονίκη και τα νησιά, όπως και τη Μοσούλη. Ναι. Αυτό είπε ο Ντεβλέτ Μπαχτσελή. Όπως και τη Μοσούλη. Πράγματα, και τη Μοσούλη και το Κυρκούκ. Αποτυπώθηκε ξεκάθαρα ένας αλυτρωτικός λόγος του Ντεβλέτ Μπαχτσελή στη συγκεκριμένη ομιλία. Αυτό μου θυμίζει, αλλά δεν μπορώ να το κάνω με φωτογραφίες τώρα. Μου θυμίζει κάτι αναρτήσεις στα social media που λέει τι θέλει να πάρει ο Μπαχτσελή. Ναι, ναι. Τι ναι, θα ναι. πάρει ο Μπαχτσελή. Σωστά. Αλλά δεν μπορούμε να γίνουμε παραστατικότεροι. Δεν έχει καμιά σημασία αυτό όμως. Ναι. Σημασία έχει ότι αυτός ο άνθρωπος, αν αποσύρει τη στήριξή του από την κυβέρνηση Ερντογάν, ο Ερντογάν έχει πρόβλημα. Μεγάλο. Και δεν ξέρουμε αν αυτά τα λόγια του χθες του Ντεβλέτ Μπαχτσελή έχουν κάποια σχέση. Δηλαδή, έχουμε ακούσει κατά καιρούς τέτοιες τοποθετήσεις από τον κυβερνητικό εταίρο Ταγί Περντογάν. Δεν ξέρουμε όμως αν έχει σχέση με τα σενάρια που ακούγονται ότι η κυβερνητική συμμαχία περνάει μία κρίση. Μάλιστα, σήμερα έχει και έκτακτη συνάντηση με τον Ταγί Περντογάν το απόγευμα. Mm-hmm. Μήπως γι' αυτό τον βλέπουμε ένα βήμα ακόμη πιο ακραίο. Ήταν ακραίο, τον ακούγαμε. Έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές στις τοποθετήσεις του. Ο τύπος είναι κρίσος λύκος, δεν είναι ακραίος. Είναι... Αλλά τον βλέπουμε και συνέχεια σε πιο κριτικές δηλώσεις. Τον βλέπουμε να ανεβάζει τους τόνους στο τελευταίο διάστημα, ιδιαίτερα ακριβώς. Και ίσως σχετίζεται και με την κυβερνητική κρίση, η οποία γράφεται εδώ ότι υπάρχει στην Τουρκία το τελευταίο διάστημα. Τώρα, βέβαια, ωραία, δεν μισό λεπτάκι, Νίκο. Δώσε μας 30 δευτερόλεπτα. Πόσο χρόνο είναι ο Μπαχτσελή? Ναι. Είναι 76. Και τι θέλει από τη ζωή του στα 76 τον Μπαχτσελή? Δηλαδή, τον ευλόγησε ο Αλλάχ να είναι ένας από τους λίγους πολιτικούς αντιπάλους του Ερντογάν, ο οποίος έμεινε εκτός φυλακής. Έγινε κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν, δηλαδή τόσο κοντά στο σύστημα εξουσίας. Τι θέλει από τη ζωή του στα 76 του για να προκαλεί κυβερνητική κρίση στον Ερντογάν? Προφανώς θέλει να παραμείνει στην κυβερνητική συμμαχία, γιατί όταν διαβάζετε, όταν γράφετε εδώ πέρα, και σίγουρα δεν γράφετε τυχαία, ότι για να περάσει το νέο σύνταγμα, ο Ταγί Περντογάν που έχει στο μυαλό του, θέλει μια ευρεία πλειοψηφία με την οποία με τον Ντεβλέτ Μπαχτσελή δεν θα μπορέσει να το περάσει το συγκεκριμένο σύνταγμα που θέλει. Και γι' αυτό ψάχνει συνενέσεις με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δύο συναντήσεις έχει κάνει με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που δεν τις είχαμε δει ποτέ ξανά τα τελευταία 18 χρόνια τουλάχιστον, με αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Να πηγαίνει μάλιστα ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος στα γραφεία του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτές λοιπόν οι κινήσεις φαίνεται πως έχουν ενοχλήσει τον Ντεβλέτ Μπαχτσελή και γράφεται και εδώ. Είχαμε αναφερθεί μάλιστα σε μια άλλη μετάδοση για το περίφημο δαχτυλίδι, το οποίο έστειλε ένα μήνυμα και στον Ταγί Περντογάν. Με την φωτογραφία τότε την οποία μας είχες παρουσιάσει, Νίκο, και μας είχες περιγράψει. Ακριβώς τι ακουγόταν και τι έγραφε ο τύπος. Όπου λοιπόν υπάρχει και φωτιά και θεωρώ ότι πρέπει να το βάλουμε στην εξίσωση ότι τη συγκεκριμένη ρητορική του κυβερνητικού εταίρου του Ταγί Περντογάν. Δεν έμεινε όμως στις διεκδικήσεις των νησιών, mm-hmm. της Θεσσαλονίκης, της Δυτικής Τράκης. Τα έβαλε και με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Εντάξει. Ακριβώς. Ναι. Είχαμε αναφερθεί την περασμένη εβδομάδα την ενόχληση που υπήρξε σε αρκετά τουρκικά μέσα ενημέρωσης για την παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου για τη διάσκεψη στην Ουκρανία και την υπογραφή του μάλιστα στη συγκεκριμένη διακήρυξη ως Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίου. Ναι, τότε ναι. είχαν στοχοποιήσει μάλιστα και το Χακάν Φιντάν ότι συναντήθηκε μαζί του. Τώρα βλέπουμε ο ίδιος ο Ντεβλέτ Μπαχτσελή να αναφέρεται σε αυτά τα δημοσιεύματα, να αναφέρει ότι είναι απαράδεκτο που προσκλήθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και μάλιστα με τον τίτλο Οικουμενικός Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης. Δεν υπάρχει, λέει, Κωνσταντινούπολη, τη τουρκική επικράτεια Κωνσταντινούπολη. Εδώ το λένε Ισταμπούλ, τη λένε. Ισταμπούλ, ναι, ναι. τη λένε Κωνσταντινούπολη. Δεν υπάρχει όρος Κωνσταντινούπολη εδώ πέρα. Και ο όρος Οικουμενικός δεν έχει καμία νομιμοποίηση και είναι αντίθετο στη συνθήκη της Λοζάνης. Αυτό δήλωσε ο Ντεβλέτ Μπαχτσελή. Και μάλιστα όσοι υποστηρίζουν, λέει, το αντίθετο, θα μας βρουν απέναντί μας και δεν θα επιτρέψουμε να δημιουργήσουν ένα δεύτερο Βατικανό. Μιας και αναφέρθηκε στο Φιντάν νωρίτερα, αυτές οι δηλώσεις του τελευταία για την Κύπρο αξιολογήθηκαν με έναν συγκεκριμένο τρόπο από τα τουρκικά μίντια, ο οποίος δεν πρέπει να μας διαφύγει. Μας εξηγείς λιγάκι τι έχει υποθεί?
Καταρχάς, από χθες που κυκλοφορούν οι δηλώσεις του Χακάφη, έχουν προκαλέσει μεγάλο θόρυβο εδώ στην Τουρκία και δεν είναι τυχαίο ότι σε μια συνέντευξη που έδωσε 1 ώρα και 40 λεπτά, σε αυτό που στάθηκαν οι περισσότεροι ήταν στα λεγόμενά του για την Κύπρο. Και αυτό που αναφέρουν είναι ότι είναι ιστορική προειδοποίηση, γράφουν κάποιοι αυτά που είπε ο Χακάφη Νταν για την Κύπρο και τις προειδοποιήσεις που έκανε στην Ελλάδα και στην Κύπρο συγκεκριμένα. Διότι αυτό που θέλει να δηλώσει ουσιαστικά η Τουρκία μέσω της παρέμβασης του Χακάφη Νταν είναι ότι ως εγκυήτρια δύναμη μπορεί να παρέμβει ανά πάσα στιγμή και ανά πάσα στιγμή όταν κρίνει ότι πλήττονται τα συμφέροντα του τουρκοκυπριακού λαού. Μάλιστα, κάποιοι το πήγαν και ένα βήμα παραπέρα και ανέφεραν ότι Ελλάδα και Κύπρος είναι συνένοχοι στη γενοκτονία που συντελείται στη λωρίδα της Γάζας. Έχει σημασία λοιπόν να αναφέρουμε το κλίμα που αποτυπώνεται σχετικά με την Κύπρο εδώ στην Τουρκία και μιλάμε για λίγες μέρες πριν συμπληρωθεί και η επέτειος των 50 χρόνων της τουρκικής εισβολής εκεί στην Κύπρο που ετοιμάζονται και κάποιες εορταστικές εκδηλώσεις στα κατεχόμενα με την παρουσία του Ταγί Περντογάν. Φτάνει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός στην Κυπριακή Δημοκρατία την ίδια την μέρα. Το θέμα Κύπρος βλέπουμε τις τελευταίες μέρες ανεβαίνει πάρα ψηλά, πολύ. Ότι είναι ψηλά και βλέπουμε και πώς το χαρακτηρίζουν τα τουρκικά μέσα. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε. Να σε καλά, Νικόλα. Καλημέρα. Καλημέρα.